Πάμε τώρα στο Φίβο Κλαδιανό για το σχολείο. του. Βρίσκεται στην αίθουσα ειδήσεων. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο που λέμε σε άπτε τα δημοσιογραφικά κλισέ, ε. ε θα ανέβει σιγά-σιγά. Ξεκινήσουμε όμω με τα πιο χαμηλή θερμοκρασία. Πάμε. Είχαμε μια δήλωση πετυχημένη για μία ακόμα φορά τη καινούργια Προέδρου που εκφράζει το κοινό αίσθημα. Όντω Συλλογική οριμότητα επέδειξε η κοινωνία και περιορίσαμε την επέκταση του κορονοϊού. Και πολύ σημαντική αναφορά της για την ανάδειξη της σημασίας του εσύ. Τώρα όλοι το λιβανίζουμε και λέμε τι καλό που είναι. Να το δούμε και τους επόμενους μήνες και χρόνια πώς θα το προστατεύσουμε. Ε, α, 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 εκεί που θα ήθελα να ανεβάσω τους τόνους είναι για τον κύριο Χατζηδάκη. Είναι ντροπή, είναι ανήθικο θα έλεγα πολιτικά που σε αυτές τις συνθήκες φέρνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα έπρεπε να περιμένει να συζητηθεί σοβαρά. Και όχι να λέμε ότι αυτοί που αντέδρασαν σήμερα και συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα δεν Τήρησαν τι αποστάσει ασφαλεία. Θα έπρεπε να μπορούν να διαδηλώσουν. Ναι. Όλε οι περιβαλλοντολογικέ οργανώσει έχουν εκφράσει όχι απλά ανησυχία, αλλά σφοδρή κριτική και η φωνή του δεν ακούγεται γιατί ο κόσμο κοιτάει τι γίνεται τον κορονοϊό. Απαράδεκτο ο κύριο Χατζηδάκη μπαίνει δυστυχώ στο πάρθεο των ε, πολιτικών που φέρεται με ανευθυνότητα για τόσο σοβαρά ζητήματα. Ναι. Μοντέρνα ζητήματα που συνδέονται και με τον κορονοϊό και με την προστασία του περιβάλλοντο. Και τώρα πάμε όπω όπω να εξυπηρετήσουμε συμφέροντα όχι συγκεκριμένων, mm -hmm. αλλά α, συγκεκριμένων με την ευρύτερη έννοια συμφερόντων που θέλουν να προχωρήσουν την οικονομική τους βάρος του δραστηριότητα ει βάρο του περιβάλλοντο. Κακό για τη χώρα. Είναι κακό για τη χώρα αυτό, γιατί έχουμε και τουριστικό προϊόν που πρέπει να είναι ε, ποιοτικό. Θέμα Παπαγγελόπουλου. Δεν καταλαβαίνω την πρεμούρα. Ο κόσμο χάνεται και εμεί θα ασχοληθούμε με μια υπόθεση η οποία πολύ ποτικολογία θα έχει, αλλά μάλλον ελάχιστο αποτέλεσμα. Και για ποιο λόγο να γίνει τώρα. Και έτσι πάμε στο τελευταίο θέμα. Που δυστυχώ το κουβεντιάζουμε και αυτό, ναι. το αν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία σκέφτονται σε αυτή την κατάσταση να εκμεταλλευτούν μικροπολιτικά α, τι συμβαίνει και να πάνε σε εκλογέ. Δεν εξηγείται αλλιώ γιατί υπάρχει αυτή η πρεμούρα να έρθει πιο κοντά σε αυτέ τι συνθήκε και με την Βουλή να υπολειτουργεί η υπόθεση Παπαγγελόπουλου. Ε, Προφανώ κάποιοι σκέφτονται ότι μπορεί να γίνουν εκλογέ, αλλά δεν θέλει να παραγραφεί ε, εξαιτία τη αλλαγή τη Βουλή ε, αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Το αν που είπε πριν ο Γιώργο, ο Μιχαηλίδη, δεν είναι αν. Σίγουρα πάμε σε μια μεγάλη ύφεση. Σίγουρα η κυβέρνηση θα έχει ραγδαία φθορά επειδή. Άρα σίγουρα ανοίγει το πολιτικό Παιχνίδι, ναι. Άρα από τη μια πλευρά θέλει να σταματήσει ε, την φθορά και mm. να πει να μιλήσει έστω και με μισόλογα για τι δύσκολε καταστάσει που έρχονται και να ανανεώσει την εντολή. Δεν θα φέρει τη ραγδαία ανάπτυξη, όπω έλεγε προεκλογικά, αλλά θα διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση με πόνο και αίμα. Δεν θα το πει έτσι ακριβώ, θα το πει περίπου. Τόσο ώστε... Άλλωστε το... έτσι το έλεγε ο Τσόρτσιλ, ε. Ναι, τόσο ώστε να μην την κατηγορήσει κανένα. Mm -hmm. ε, Απ' την άλλη, όμω, είναι και πολύ δύσκολο να προκήρυξει κανεί εκλογέ. Ο κόσμο θα ανησυχήσει να του πούνε τρει μήνε κλεισμένο στα σπίτια του και τώρα ξαφνικά ψήφισε, αν και η κυβέρνηση έχει πάνω από τρία χρόνια καθαρή περίοδο μπροστά τη. Mm -hmm. ε, θα καταλάβει ότι το ζήτημα που τίθεται είναι ότι πάμε σε ένα νέο μνημόνιο, ιονή ή και τυπικό. Ε, Επίση, αν η Νέα Δημοκρατία θελήσει να μιλήσει για τι δυσκολίε που έρχονται, θα πιεστεί την αντιπολίτευση. Η οποία κιόλα φαίνεται να συγκλίνει, να φτιάχνει ένα μέτωπο το κοινάλ με τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι. οι ποδευτικέ δυνάμει, θα, θα πιεστεί λοιπόν η, η, η Νέα Δημοκρατία να πει το πρόγραμμά τη. Ε, το οποίο σε νέε συνθήκε θα πρέπει να είναι και νέο πρόγραμμα. Δεν θα είναι ένα αναπτυξιακό, θα Μάλιστα. είναι ένα μνημονιακό πρόγραμμα. Άρα και το δικό σου το ρεπορτάζ επιβεβαιώνει όλο αυτό το κλίμα περί ανοιχτών διάβλων επικοινωνία μεταξύ κινήματο αλλαγή και ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίω, το είχαμε δει από πολύ, παλιά, ε, από πολύ παλιά, ενώ εδώ και αρκετού μήνε με την επικοινωνία του κυρίου Φλαμπουράρη με τον κύριο Γείτονα, ναι. αλλά είναι προφανέ και από την αντιπολίτευση που εκφέρουν τα δύο κόμματα. Βλέπουμε ότι το κοινάλ ακολουθεί ή, εν πάση περιπτώσει, συμπίπτει ναι. σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα αντιπολιτευτικά επίδικα που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως στην οικονομία και στα εργασιακά. Αλλά είναι. μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι συγκλίνουν πάρα πολύ οι τοποθετήσει και του Αλέξη Τσίπρα και τη Φόφη Γεννηματά στι συνεδριάσεις συνεδριάσει των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών πριν από τη Συνόδου Κορυφή. Όπου και εκεί πέρα μιλάνε για την ανάγκη να αλλάξει η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρξουν μεγάλα προγράμματα Μάλιστα. στήριξης στήριξη των χωρών τη ε, ε, περιφέρειας. περιφέρεια. Για να δούμε λοιπόν αν αυτέ οι πολιτικέ συμπτώσει θα είναι και κάποιο προάγγελο πολιτικών εξελίξεων. Φίβο Κλαδιανέ, να σε ευχαριστήσω. Είναι μπροστά μα. Κανεί δεν μπορεί να το αποφασίσει, ούτε ο ίδιο ο κ. Μητσοτάκη νομίζω το έχει αποφασίσει ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ.